Δεύτερο μέρος της εκπομπής, ένα μέρος το οποίο θα το αφιερώσουμε στις πανελλαδικές εξετάσεις, γιατί δεν είμαστε στην αντίστροφη μέτρηση μόνο, έχει ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση μόνο για τις εκλογές, αλλά και για τις πανελλαδικές. Μαζί μας είναι ο κύριος Μανώλης Μαυράκης, φιλόλογος και διευθυντής του φροντιστηρίου Πουκαμισάς Ηρακλείου. Σε αυτή την στήλη που έχουμε κάθε Δευτέρα για να ενημερώνεστε είτε είσαστε μαθητές και εν δυνάμει λοιπόν φοιτητές, είτε γονείς, είτε εκπαιδευτικοί που θέλετε να μάθετε περισσότερα πράγματα. Καλησπέρα σας, κύριε Μαυράκη. Καλώς σας βρίσκουμε για άλλη μια φορά. Σήμερα θα συνεχίσουμε με το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τμήματα που έχουν να κάνουν με τις θετικές επιστήμες και τις επιστήμες οικονομίας. Και σε αυτά τα δύο επιστημονικά πεδία, δεύτερο και τέταρτο, θα αναφερθούμε και στα καινούρια τμήματα του νέου Μεσογειακού Πανεπιστήμιου Κρήτης. Οπότε μιλάμε για επιλογές των παιδιών υποψηφίων από το νησί μας που είναι σε προτεραιότητα. Και νομίζω να δώσουμε 2-3 καλές ιδέες. Έτσι, γιατί νομίζω ότι πάντα είναι σε προτεραιότητα ένας ο οποίος κατοικεί στην Κρήτη και επειδή έχουν και πολύ καλά εκπαιδευτικά ιδρύματα, να επιλέξει σχολές και τμήματα του νησιού και δεν είναι καθόλου κακή ιδέα, θα λέγαμε εμείς. Να τα δούμε. Αυτό είναι αλήθεια. Ξεκινάμε πάντα με επικαιρότητα και έχουμε μια δική μας είδηση να δώσουμε σήμερα στους τηλεθεατές σας που αφορά την παρουσία μας εδώ ως φροντιστήρα που Πουκαμισάς Ηρακλείου τη ημέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Θα είμαστε λοιπόν εδώ, αρχής γενομένης από την 5η 6 Ιουνίου, κάθε φορά τις ημέρες των εξετάσεων. Και λέω 5η 6 Ιουνίου γιατί θα είμαστε παρόντες και στα μαθήματα των επαγγελματικών λυκείων. Θα είμαστε εδώ λοιπόν τις μέρες των εξετάσεων 2 η ώρα για να μεταδώσουμε ζωντανά αναλυτικά τις απαντήσεις των θεμάτων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Είναι χρόνια αυτή η παράδοση. Είμαστε εδώ. Νομίζω με τη μεγαλύτερη δυνατή εγκυρότητα και ταχύτητα να είμαστε κοντά στους υποψήφιους. Λέω πάντα για εκείνους που το αντέχουν, σε εισαγωγικά το λέω και χαμογελώ, γιατί προφανώς είναι αρκετοί και εκείνοι υποψήφοι που δεν θα ήθελαν να μπουν στη διαδικασία της επιβεβαίωσης ή μη επιβεβαίωσης αυτών που έγραψαν. Οπότε νομίζω ότι για εκείνους που το θέλουν θα είμαστε εδώ σε αυτό το τηλεοπτικό ραντεβού. Η εμπειρία πάντως και όλα τα τελευταία χρόνια έχουν δείξει ότι πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι ανυπομονούν να μάθουν τις απαντήσεις. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και νομίζω δικαιολογημένα και από τους ίδιους υποψήφιους και από τις οικογένειές τους να είναι κοντά σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, πάμε να αυτό είναι το να πρώτο. Δούμε και άλλα νέα σήμερα. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο είναι μια δική μας, ένα δικό μας νέο που έχει να κάνει με το ξεκίνημα των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρκετά χρόνια τώρα οργανώνουμε ένα ανοιχτό επαναληπτικό μάθημα, ενώ ανοιχτό γιατί δεν αφορά μόνο τους δικούς μας μαθητές, για εκείνο το πρώτο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας, το οποίο το οργανώνουμε αυτή τη φορά στο Άντριον στις 5 Ιουνίου το μεσημέρι, όπου θα προσπαθήσουμε σε μία δίωρη παρουσίαση να καταγράψουμε τα πιο σημαντικά σημεία σε σχέση με το συγκεκριμένο μάθημα. Είναι ένα μάθημα που αφορά και τους μαθητές του Γενικού Λυκείου και του ΕΠΑΛ και θα προσπαθήσουμε εκεί συμπυκνωμένα με τον πιο απλό τρόπο να βοηθήσουμε τους υποψήφιους να κάνουν εκείνη την τελευταία τους επανάληψη πριν το ξεκίνημα. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, υπάρχει μεγάλη συμμετοχή και νομίζω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Μέσα στο σεμινάριο υπάρχουν και κάποια στοιχεία χαλάρωσης και εμψύχωσης συγχρόνως, βεβαίως, διότι είναι πολύ σημαντικό κομμάτι εκείνες τις τελευταίες μέρες, προκειμένου να ξεκινήσει η εξεταστική διαδικασία και να αισθάνονται όσο το δυνατόν καλύτερα. Η ψυχραιμία θα έλεγε κανείς ότι είναι το πιο σημαντικό όπλο για τις διαδικασίες τις εξεταστικές, έτσι κι αλλιώς. Η μισή νίκη. Έτσι. Λοιπόν, να πάμε να δούμε λοιπόν τμήματα που έχουμε επιλέξει και αφορούν το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ξαναλέω ότι θα μιλήσουμε για εκείνα που ανήκουν στο δεύτερο πεδίο, άρα τις θετικές επιστήμες, και το τέταρτο, άρα τις οικονομικές επιστήμες και τις επιστήμες πληροφορικής που ανήκουν σε αυτό το πεδίο. Να ξεκινήσουμε λοιπόν και πρώτα απ' όλα θα πούμε για τις θετικές και το τμήμα μαθηματικών και εφαρμοσμένων μαθηματικών. Και με άλλη αφορμή συζητήσαμε κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτές τις επιστήμες και αυτές τις σχολές. Επιμείναμε να λέμε ότι δεν είναι μόνο καθηγητικές αυτές τις σχολές, όπως είναι η αντίληψη πολλών ανθρώπων, γονέων κυρίως των υποψηφίων. Δεν σημαίνει ίσον και καλά ότι μια σπουδαία σε τέτοιου τύπου τμήματα θετικών επιστημών κατά ανάγκη θα οδηγήσει σε μια τάξη σχολείου
ή κατά ανάγκη ένας απόφοιτος πρέπει να γίνει καθηγητής μαθηματικών. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση γύρω από αυτά που αφορά τις εναλλακτικές καριέρες και από αυτήν την εκπομπή προσπαθήσαμε πολλές φορές να το συζητήσουμε, γιατί όντως η αντίληψη έχει σημασία να αλλάξει. Και εδώ φαίνεται ήδη από τα στοιχεία που παραθέτουμε σε σχέση με τα πτυχιακά, πώς τα ίδια τα τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης έχουν κάνει ένα άνοιγμα και μια προσπάθεια και μέσα από τα διατηματικά τους μεταπτυχιακά, αλλά και μέσα από το πρόγραμμα σπουδών τους, να δείξουν αυτές τις πολλές διαστάσεις που μπορεί να έχουν σπουδές σε αυτά τα τμήματα θετικών επιστημών. Για παράδειγμα, εδώ το μαθηματικό μας δίνει πολύ ενδιαφέροντα το ίδιο το τμήμα μεταπτυχιακά, όπως αυτά που συνδέονται με την εκπαίδευση, όπως αυτά που συνδέονται με την πληροφορική, με τα θεωρητικά μαθηματικά και τα επιχειρησιακά μαθηματικά. Κάναμε και με άλλη αφορμή αυτή τη συζήτηση πόσο κοντά είναι οι σπουδές μαθηματικών με τις οικονομικές επιστήμες και πώς πάρα πολύ συχνά αυτοί οι άνθρωποι που τα έχουν συνδυάσει τις σπουδές τους είναι περιζήτητοι για σπουδές και μεγάλες επιχειρήσεις. Εδώ λοιπόν έχουμε και τα εφαρμοσμένα μαθηματικά που βλέπουμε χαμηλά με μεταπτυχιακά που συνδυάζονται με την πληροφορική, εφαρμογές δηλαδή που έχουν να κάνουν με άλλες επιστήμες και πολύ ενδιαφέροντα διατηματικά και μαθήματα αλλά και μεταπτυχιακά προγράμματα. Δύο τμήματα που δεν είναι χαμηλά, έχει να κάνει με την, δεν είναι ψηλά, συγγνώμη, η βάση τους. Φυσικά έχει να κάνει με την περσινή πτώση των βάσεων. Δύο τμήματα όμως που είναι απαιτητικά στο πρόγραμμα σπουδών τους και στη φοίτησή τους. Αρκετά δύσκολα, θα έλεγε κανείς, ίσως λίγο πιο απαιτητικό των εφαρμοσμένων μαθηματικών. Να προχωρήσουμε παρακάτω. Τμήμα φυσική στο Ηράκλειο. Και εδώ ακριβώς αυτή η λογική, μέσα από τις κατευθύνσεις, τα μαθήματα, αλλά και τα μεταπτυχιακά, το ίδιο ακριβώς αντιλαμβανόμαστε. Τις διαστάσεις μπορεί να πάρει να πάρουν σπουδές φυσικής, κατευθύνσεις όπως αστροφυσική, μοριακή, οπτική φυσική. Γι' αυτό λέω ότι συνδέονται με τα υπόλοιπα τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης και στα μαθήματα και σε μεταπτυχιακά προγράμματα. Εφαρμοσμένη φυσική, πυρηνική, συμπυκνωμένη ύλη κτλ. Και εξαιρετικά εργαστήρια, τα οποία να τονίσουμε ότι υποστηρίζονται από το ΙΤΕ, που είναι μια πάρα πολύ σπουδαία ιστορία, θα κάνω μια μικρή νήξη μετά. Εργαστήρια λοιπόν σε πολύ υψηλό επίπεδο, που στη συγκεκριμένη περίπτωση συνδυάζονται με τη μηχανική ή τον ηλεκτρισμό ή φυσικά τα λέιζερ, που στην ουσία έχουν βρει εξαιρετικές εφαρμογές σε όλο το φάσμα αυτών των επιστημών. Να προχωρήσουμε, να πούμε για τη χημεία, που είναι εξαιρετική η ζήτησή της, μας έχει δοθεί αφορμή για να πω. Ίσως είναι το τμήμα με τις περισσότερες δυνατές εναλλακτικές καριέρες μετά, διότι τελειώνοντας κάποιος μπορεί να ασχοληθεί με πάρα πολλά πράγματα από το περιβάλλον, την ιατρική, εφαρμογές βιοιατρικής, τρόφιμα, καλλιντικά, φάρμακα. Είναι τεράστιο το φάσμα και εδώ το καταλαβαίνει κανείς και από τις κατευθύνσεις που δίνει το τμήμα, αλλά και από τα δικά του μεταπτυχιακά προγράμματα που συνδέονται με βιολογία, με βιοτεχνολογία, με περιβάλλον, εξαιρετικές επιλογές και γι' αυτό το λόγο είναι τμήματα που χρόνο με το χρόνο ανεβαίνουν στα μάτια των υποψηφίων και ανεβαίνουν και οι βάσεις. Και μια πολύ δυναμική προοπτική, έτσι. Πολύ, πάρα πολύ, με εναλλακτικές επιλογές για τους υποψήφιους και γι' αυτό όντως ήδη βρισκόμαστε πολύ ψηλά σε επίπεδο μορίων της βάσης του τμήματος του συγκεκριμένου. Λοιπόν, να προχωρήσουμε. Έχουμε και το τμήμα βιολογίας. Είναι και στο δεύτερο και στο τρίτο επιστημονικό πεδίο και στις επιστήμες υγείας λοιπόν εκεί. Εξαιρετικό το ενδιαφέρον, φυσικά για εκείνους που έχουν το ερευνητικό στοιχείο στην προσωπικότητά τους, με μεταπτυχιακά καταπληκτικά που έχουν να κάνουν με μοριακές και βιοιατρικές, αλλά και με την βιοειθική, που είναι μια καινούρια εναλλαγή ή μια καινούργια επιλογή, η οποία σίγουρα βάζει μια καινούργια διάσταση φιλοσοφίας και εφαρμογής αυτές τις επιστήμες, που πρέπει να είναι πάντα προς όφελος των ανθρώπων. Ένας συνδυασμός ενδεχομένως θετικών και θεωρητικών χρειάζεται, επιστήμων. Ναι, χρειάζεται, γιατί πολύ συχνά λέμε για το πόσο αυτές οι επιστήμες μπορεί να γίνουν ενδεχομένως και επικίνδυνες. Λοιπόν, βιοτεχνολογία, μοριακή βιολογία, εξαιρετικές εφαρμογές. Να προχωρήσουμε λοιπόν παρακάτω και να δούμε το τμήμα επιστήμης υπολογιστών, που και αυτό αφορά πάρα πολύ κόσμο, ιδίως εδώ και δύο χρόνια που έχει μπει και στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, με μια βάση αυτή τη φορά γύρω στις 14.000 και επίσης με πολύ σπουδαία μεταπτυχιακά, που βλέπετε εδώ πώς συνδέονται με την όραση, με την ιατρική λοιπόν, τα συγκεκριμένα, ρομποτική, βιοιατρικές εφαρμογές,
τεχνολογία πολυμέσων, ελεπίδραση. Έχει κάνει την αίσθηση ότι είναι ένα τμήμα που πιο πολύ δουλεύει στο software και στον προγραμματισμό, αλλά δέστε εδώ εφαρμογές που προκύπτουν μέσα από μεταπτυχιακά προγράμματα. Ένα καταπληκτικό και αυτό το τμήμα, το οποίο είναι επιλογή πάρα πολλών υποψηφίων, νομίζω δικαίως, απολύτως. Και χαμηλά, ένα χαμηλό βαθμό τμήμα επιστήμης και τεχνολογίας υλικών στο Ηράκλειο. Ένα τμήμα το οποίο, σε εισαγωγικά μου επιτρέπετε, είναι αδικημένο εξαιτίας του γεγονότος ότι λείπει βιομηχανία στη χώρα, από τη χώρα, και αυτή εδώ η επιστήμη που για άλλες βιομηχανικές χώρες είναι, αφορά τεχνολογία αιχμής, καταπληκτικά πράγματα που αφορούν την εξέλιξη των υλικών που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανία κυρίως, πώς ένα υλικό μπορεί να γίνει ανθεκτικό, να εξελιχθεί, να αλλάξει κτλ. Δυστυχώς για την Ελλάδα δεν έχει εφαρμογή και επαγγελματική προοπτική, αλλά για άλλες χώρες ευρωπαϊκές ή και Αμερική ενδεχομένως, αφορά ένα πολύ σπουδαίο αντικείμενο, την τεχνολογία των υλικών. Λοιπόν, να προχωρήσουμε. Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Αυτό πραγματικά το στολίδι, το ερευνητικό στολίδι, το επιστημονικό στολίδι της. Τι να πει κανείς. Είναι, νομίζω, η σφραγίδα του γεγονότος ότι πρόκειται για ένα σπουδαίο ίδρυμα, το Πανεπιστήμιο Ηρακλείου, και μια υποστήριξη καταπληκτική που έχει να κάνει με ένα κορυφαίο ερευνητικό κέντρο διεθνώς. Και αν κανείς πολύ απλά δει από κάτω τους τομείς της έρευνας και της τεχνολογικής κατευθύνσης που έχει, νομίζω από μόνο ότι είναι εντυπωσιακό. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν τα εργαστήρια του Πανεπιστημίου Κρήτης και μια πολύ σπουδαία ερευνητική δουλειά με εφαρμογές σπουδαίες. Νομίζω όλος ο κόσμος ξέρει περίπου ότι το ίντερνετ στην Ελλάδα εξαιτίας τους ήρθε. Είναι μια πολύ σπουδαία υπόθεση που ξεκινάει από την πληροφορική και τη βιολογία και φτάνει ως θετικές επιστήμες, ως τη βιοπληροφορική, με απίστευτα εργαστήρια και πολύ πολύ εξελισσόμενα, διαρκώς μέρα με τη μέρα. Ένα ίδρυμα που νομίζω ότι υποστηρίζεται από σπουδαίους ανθρώπους και που πάει παρακάτω την ποιότητα των σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Και νομίζω ότι οι φοιτητές οι οποίοι πραγματοποιούν λοιπόν τις σπουδές τους στην Κρήτη, σε οποιοδήποτε τμήμα, κυρίως όταν έχει να κάνει βέβαια με θετικές επιστήμες και συνεργασία με το ΙΤΕ, αντιλαμβάνονται και πόσο τυχεροί μπορούν να είναι γι' αυτό. Ακριβώς. Και ξεκινούν και πολλοί σπουδές σταδιοδρομίες ερευνητικές πανεπιστημιακές εξαιτίας ακριβώς του Ιδρύματος. Να πάμε παρακάτω. Το επόμενο που έχω σημειώσει είναι αυτά που αφορούν το Πολυτεχνείο. Στα Χανιά. Το τμήμα αρχιτεκτόνων με τα ειδικά του μαθήματα, το τμήμα ηλεκτρονικών μηχανικών με μία προσοχή και ένα αστερίσκο, δεν έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα ή των ηλεκτρολόγων των υπόλοιπων πολυτεχνείων της χώρας, των μηχανικών περιβάλλοντος και των μηχανικών ορυκτών πόρων. Να προχωρήσουμε, έχω επιμείνει λίγο παρακάτω, αφού δούμε και εδώ το εύρος των μεταπτυχιακών, πώς μπορεί να αφορά το περιβάλλον ή τις πηγές ενέργειας ή τον αυτοματισμό ή άλλες επιστήμες που σχετίζονται με τα οικονομικά και τα χρηματοοικονομικά ή τη σχεδίαση τέτοιων συστημάτων. Και εδώ είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον πώς το αντικείμενο πολυτεχνικών σπουδών μπορεί να συνδυαστεί, για παράδειγμα, εξαιρετικά με τις σπουδές οικονομίας ή τις σπουδές διοίκησης. Είναι κάτι που είναι προφανές εδώ και χρόνια σε όλο τον κόσμο, πώς μπορούν να συνδυαστούν αυτά τα γνωστικά επιστημονικά αντικείμενα. Να προχωρήσουμε λοιπόν, γιατί από όσο θυμάμαι έχω επιμείνει λίγο στο συγκεκριμένο τμήμα στα Χανιά των μηχανικών παραγωγής και διοίκησης. Είναι ένα τμήμα το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερο, πολύ πολύ σπουδαίο. Ασχολείται με αυτόν τον συνδυασμό που είπα προηγουμένως, τη διασφάλιση της ποιότητας σε μια παραγωγική διαδικασία, αλλά με τη βοήθεια αντικειμένων που έχουν να κάνουν με τη διοίκησή της. Δηλαδή πώς οργανώνουν μια επιχείρηση ή μια παραγωγική μονάδα προκειμένου να βελτιώσουμε το αποτέλεσμα. Είναι ένα πολύ σπουδαίο τμήμα. Νομίζω ότι θα έλεγα να μπουν οπωσδήποτε αυτό το πρόγραμμα σπουδών. Η δεύτερη παρατήρηση επίσης αξίζει πολύ, γιατί τα επαγγελματικά δικαιώματα αυτών των αποφύτων ισοδυναμούν με τους μηχανολόγους, μηχανικούς οποιοδήποτε άλλο πολυτεχνείο στη χώρα. Και αυτό επίσης είναι σημαντικό που δεν το ξέρουν οι υποψήφοι. Να προχωρήσουμε, γιατί έχω σημειώσει κάποια δείγματα. Αξίζει τον κόπο. Δεν είναι ψηλά αυτό το τμήμα η βάση του. Με πολύ σπουδαία μαθήματα που ξεκινούν από θετικές επιστήμες, τεχνολογικές εφαρμογές, αλλά και τα τελευταία που βλέπετε εκεί, διοικητικές επιστήμες, άρα διοίκηση και λειτουργία μιας επιχείρησης. Να προχωρήσουμε. Με πολύ ενδιαφέροντα επίσης εργαστήρια που σχετίζονται με εφαρμογές, ρομποτικές κτλ. Πολύ πολύ ενδιαφέροντα και μεταπτυχιακά,
που κάποια ασχολούνται με τη διοίκηση και κάποια άλλα με εφαρμογές σε αυτόν τον τομέα της παραγωγής. Συστήματα παραγωγής. Συστήματα παραγωγής. Ναι. Είναι ένα καταπληκτικό τμήμα. Αρκετές κάρτες αφιερώσαμε, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, γιατί το βλέπουμε εκεί, αλλά δεν ξέρουμε περιεχόμενο. Νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε και. Και χωρίς ιδιαίτερη υψηλή βάση. Χωρίς ιδιαίτερη υψηλή βάση και πολύ σημαντικά κατοχυρωμένα δικαιώματα. Mm-hmm. Όσον αφορά το τέταρτο πεδίο, εδώ βλέπουμε το τμήμα οικονομικών επιστημών στο Ρέθυμνο. Μετά την περσινή πτώση βάσεων, είμαστε κοντά στις 10.900 μονάδες, με κατευθύνσεις οι οποίες τις βλέπουμε επιχειρησιακές και πολιτικής οικονομίας και με ενδιαφέροντα μεταπτυχιακά. Αρκετά θεωρητικό πάντως το τμήμα. Να προχωρήσουμε. Και αυτό δημοφιλές τμήμα. Δημοφιλές τμήμα και όχι πολύ ψηλά. Mm. Και εδώ έχουμε σημειώσει καινούργια τμήματα από το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης που αφορούν τα δύο επιστημονικά πεδία. Θα προκύψουν λοιπόν και θα τα δούμε στο μηχανογραφικό. Ελπίζω να μην αργήσουμε άλλο να δούμε αυτό το μηχανογραφικό στο Ηράκλειο. Τμήματα πανεπιστημιακά μηχανολόγων μηχανικών, ηλεκτρόλογων μηχανικών και μηχανικών βιοιατρικής από την επόμενη χρονιά. Και επίσης το τέταρτο πεδίο λογιστικής, χρηματοοικονομικής και το πολύ σπουδαίο αναμένουμε πανεπιστημιακό τμήμα διοίκηση επιχειρήσεων και τουρισμού. Μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή για τα παιδιά του τέταρτου επιστημονικού πεδίου. Ενδιαφέρονται και καινούργια πράγματα. Να δούμε τι άλλο έχουμε σημειώσει. Αναμένουμε το τμήμα γεωπονίας και τεχνολογίας τροφίμων να είναι και στο δεύτερο και στο τρίτο πεδίο. Και στο τέταρτο πεδίο διοικητικής επιστήμης ηλεκτρονικών, μηχανικών και χημικών μηχανικών. Νομίζω ότι δεν έχουμε άλλη κάρτα σε σχέση. Έχουμε την κάρτα που αφορούν τμήματα που θα βρίσκονται σε όλα τα επιστημονικά πεδία, αν δεν ανατραπεί κάτι. Κάναμε αυτή την κουβέντα για τα τμήματα μουσικής τεχνολογίας και μουσικών σπουδών στο Ρέθυμνο και το τμήμα γυμναστικής ακαδημίας, εντάξει, όχι από την επόμενη χρονιά, το οποίο αναμένεται στον Άγιο Νικόλαο. Νομίζω ότι όλες αυτές είναι ενδιαφέρουσες επιλογές, καινούργιες. Mm-hmm. Να πω τι περιμένουμε πάντως σε σχέση με το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο που είμαστε σε αναμονή. Αυτό που περιμένουμε είναι να δούμε το μηχανογραφικό. Νομίζω όλοι υποψήφοι. Πρώτα απ' όλα διότι έχουμε ένα κενό σε σχέση με το πώς θα τακτοποιηθούν και θα μοιραστούν τα τμήματα στα επιστημονικά πεδία. Εντάξει, δεν έχουμε ιδιαίτερες αμφιβολίες, αλλά ενδεχομένως να προκύψουν κάποιες μικρές αλλαγές. Και προφανώς οι υποψήφοι να πάρουν μια εικόνα για τις επιλογές, γιατί καλό είναι να μπούμε σε αυτόν τον προβληματισμό. Και ελπίζω επίσης να μην καθυστερήσουμε. Να μην μένουν και κενά, να μην υπάρχουν και απορίες. Και ελπίζω επίσης να μην καθυστερήσουμε τα προγράμματα σπουδών. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι είναι στην αγωνία να συντάξουν και να οργανώσουν προγράμματα σπουδών αυτών των τμήματων. Και επίσης γνωρίζετε κι εσείς ότι υπάρχει ένας μεγάλος προβληματισμός και ίσως και μια αναταραχή γενικότερη σε σχέση με επαγγελματικά δικαιώματα. Γιατί όταν οργανώνονται. Παρόμοια τμήματα. Υπάρχει μια μεταβολή. Βεβαίως. Και υπάρχουν παρόμοια τμήματα. Παρόμοια το ένα τμήμα μπαίνει στα πόδια του άλλου. Με έναν τρόπο. Νομίζω ότι αυτό που ακούγεται ως μεγαλύτερη διαμαρτυρία είναι από μέρος των πολυτεχνικών τμήματων σε σχέση με τα τμήματα που προκύπτουν και αφορούν τις τεχνολογικές mm-hmm. επιστήμες. Mm-hmm. Εκεί ίσως υπάρξουν θέματα και φυσικά είμαστε κι εμείς αναμονή να δούμε τι θα γίνει με τα επαγγελματικά δικαιώματα αυτών των αποφύτων. Είναι εξελίξεις που αφορούν και όσους έχουν αποφυτίσει, αλλά και όσους τώρα σκέφτονται να φοιτήσουν σε κάποια από αυτά τα τμήματα. Λοιπόν, κύριε Μαυράκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που και σήμερα ήσασταν κοντά μας για να μας λύσετε απορίες. Ραντεβού την ερχόμενη Δευτέρα. Την ερχόμενη Δευτέρα θα συμπυκνώσουμε λίγο τα καινούργια τμήματα mm-hmm. και θα επιμείνουμε λίγο σε μια επιλογή πάρα πολύ ενδιαφέρουσα που αφορά το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το Δημόσιο Πανεπιστήμιο Κύπρου, που το έχουν ως επιλογή όλοι οι Ελλαδίτες υποψήφοι φοιτητές, χωρίς άλλη εξεταστική διαδικασία. Ενδιαφέρον. Φυσικά και στο neakrit.gr μπορείτε να ενημερώνεστε μέσα από τη σχετική στήλη που υπάρχει και φυσικά μέσα και από τις σελίδες μας όπου ανεβαίνουν και τα θέματα και συζητήσεις που κάνουμε με τον κύριο Μαυράκη. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.